Η χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η προετοιμασία της 15ης Εμπορευτεχνικής Έκθεσης Καρδίτσας έχει ολοκληρωθεί και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε εκθέτες και επισκέπτες. Η φετινή έκθεση έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Περισσότεροι από 150 εκθέτες καλύπτουν περισσότερα από 3.000 τετραγωνικά μέτρα, παρουσιάζοντας το πιο υγιές κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Το κομμάτι, το Έλληνα επιχειρηματία, που σε πείσμα των καιρών αντιστέκεται, εργάζεται και ελπίζει. Σε αυτόν την επιχειρηματία, τον συνάδελφό μας, στεκόμαστε δίπλα και το απλώνουμε το χέρι. Το επιμελητήριό μας προσφέρει εδώ και 15 χρόνια μια θαυμάσια ευκαιρία για επιχειρηματικές συναντήσεις και συμφωνίες μέσω της εμποροβιοτεχνικής έκθεσης που κάθε χρόνο ξεπερνά τις 20.000 επισκέπτες. Σε αυτό το σημείο θέλω να εξάρω τη συμβολή του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκου, όπως επίσης και την υπηρεσία σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Είχα πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Κουτρουμάνο και ό,τι ζητήσαμε το είχαμε. Θέλω να εξάρω επίσης τη συμβολή του Δήμου Καρδίτσας, του Δήμαρχου, τον κύριο Φώτη Αλεξάκο, όπως και εσάς, κύριε Δήμαρχε, η φυστάμενή σας με επικεφαλής τον κύριο Φίδη, ό,τι ζητήσαμε για βοήθεια στην εμποροβιοτεχνική έκθεση ήταν πρόθυμοι και εκτέλεσαν όλα τα έργα που ζητήσαμε. Οι τομείς που θα είναι φέτος η έκθεση είναι τα τρόφιμα ποτά, η γεωργία και κτηνοτροφία, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός, η δόμηση και ανακαίνιση, η ενέργεια και εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ο τουρισμός και ο αγροτουρισμός, και μετά από πολλά χρόνια θα έχουμε όλες τις αντιπροσωπείες καινούργιων αυτοκινήτων με ειδικό χώρο στεγασμένο μόνο για αυτούς και μαζί με τα αυτοκίνητα και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Την Κυριακή θα φιλοξενήσουμε τους ζαχαροπλάστες, δίνοντας και αυτούς την ευκαιρία και να προβάλλουν το έργο τους και για την επόμενη εκδήλωση που είναι να κάνουν στα πλαίσια των Χριστουγέννων. Εγώ και οι συνάδελφοί μου στο Διοικητικό Συμβούλιο περιμένουμε όλον τον κόσμο στα εγκαίνια της έκθεσης την Παρασκευή στις 13 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα, καθώς και όλες τις ημέρες τις υπόλοιπες που θα λειτουργούμε. Χαιρετίζουμε και εμείς με τη σειρά μας τη 15η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, γιατί πιστεύουμε ότι τέτοιες εκθέσεις καταρχήν σηματοδοτούν την εξωστρέφεια και γιατί όχι την έναρξη της αναπτυξιακής διαδικασίας για την περιοχή μας. Σε μια οικονομική συγκυρία πολύ δύσκολη, το να επιχειρεί κάποιος είναι εξορισμού δύσκολο. Εμείς ως Περιφέρεια λοιπόν προσπαθούμε να σηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη κάνοντας έργα υποδομής σε συνεργασία με δήμους, με φορείς, και πιστεύω ότι και το επιμελητήριο ως θεσμός κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει βήμα στους εκθέτες και τις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας αλλά και από άλλες περιοχές και να επιδείξουν τα προϊόντα τους και γιατί όχι, όπως είπα και πριν, να σηματοδοτήσουμε την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη για την περιοχή μας σε μια εποχή πολύ δύσκολη. Η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας λοιπόν τέτοιες εκδηλώσεις τις στηρίζει. Πιστεύουμε σε αυτές, πιστεύουμε στη σημασία τους, πιστεύουμε τη χρησιμότητα που είναι για την περιοχή μας, και να καλέσω και εγώ με τη σειρά μου όλους τους καρδιτσιώτες να παρευρίσκονται και στα εγκαίνια αλλά και καθ' όλες τις μέρες έκθεσης για να δουν τα εκθέματα τα οποία θα έχουν και οι τοπικοί επιχειρηματίες, και πιστεύω ότι κλείνοντας αυτήν την έκθεση θα κλείσει ένα κεφάλαιο και θα ανοίξει μια αναπτυξιακή διαδικασία για την περιοχή μας που την έχουμε ανάγκη όλοι μας. Η οργάνωση της 15ης Εμποροβιοτεχνικής Έκθεσης είναι μια ευχάριστη είδηση, μια αισιόδοξη νότα για την επιχειρηματικότητα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε. Δείχνει ότι οι επιχειρηματίες σε πείσμα των δύσκολων καιρών παλεύουν, δημιουργούν, αλλά και ταυτόχρονα το επιμελητήριο είναι δίπλα τους και στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Και εμείς με τη σειρά μας δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε από αυτή την προσπάθεια. Ήμασταν δίπλα στο επιμελητήριο, ώστε να είναι άρτια η διοργάνωση. Καλωσορίζουμε λοιπόν όλους τους εκθέτες από την Καρδίτσα, από τις γύρω περιοχές, από όλη την Ελλάδα, και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή τους η παρουσία θα είναι υποφελής και για τους ίδιους και για το κοινωνικό σύνολο.
θέλουμε οι καρδιτσιώτες αλλά και οι από τους γύρω νομούς να επισκεφθούν την έκθεση, βέβαια ότι θα δουν καινούργια προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θα τους είναι χρήσιμα για την καθημερινότητα, άρα μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουμε να κερδίσουμε όλοι.